23 Αυγούστου βρισκόμαστε στην Εμποροπανήγυρη της Ζακύνθου. Εδώ βλέπω τυροκομικά προϊόντα η κορυφή Φραγκιαδάκης Αντώνης. Είστε από την Κρήτη? Φυσικά, έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στην Κρήτη. Στο νομό Ηρακλείου, στις Μοίρες ακριβώς, για την ακρίβεια. Και πώς βρεθήκατε στο πανηγύρι της Ζακύνθου με τα προϊόντα σας? Στο πανηγύρι της Ζακύνθου βρισκόμαστε τώρα για 4 χρόνια. Ήρθαμε και φέτος στον τόπο σας, να σας δείξουμε την παράδοσή μας, τα παιδιά μας, τις γεύσεις. Μπορείτε να μου πείτε τα προϊόντα σας, ποιας ποιότητας είναι? Είναι πολύ υψηλής ποιότητας, φτιάχνονται όλα από πρόβειο γάλα της περιοχής, που συλλέγεται καθημερινά, από δικούς μας παραγωγούς. Το βλέπετε και πίσω εδώ η μονάδα. Κάνουμε τη γραβιέρα τη... Μισό λεπτό. Θέλω ένα-ένα να μου τα δείχνετε τα είδη. Μπορείτε να τα παίρνετε στο χέρι σας και να μου το δείχνετε και να μου περιγράφετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει αρκετό θόρυβο βέβαια. Βρισκόμαστε στο κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου. Αυτή εδώ, όπως βλέπετε, είναι το μεγάλο κεφάλι γύρω στα 13 κιλά, εδώ 10,5. Είναι η γραβιέρα Κρήτης, η οποία αυτή χρειάζεται για να γίνει γύρω στα 75 κιλά γάλα. Ναι. Τα 13 κιλά. Αυτή εδώ είναι 18 μήνες ορίμασης. Μετά είναι η γραβιέρα Κρήτης πάλι, η οποία είναι η κλασική γεύση. Είναι 8 μηνών ορίμανσης. Οριμάζει σε φυσιολογικό κλίμα, γύρω στις 16 βαθμούς, με κανονική υγρασία. Και μετά από 1,5-2 μήνες ορίμανση, αποθηκεύεται σε ψυγείο. Μετά αυτό εδώ είναι το κατσικίσιο μαστιρί, το οποίο έχει για την ακρίβεια 70% κατσικίσιο και 30% πρόβιο. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να βγαίνει πιο μαλακή η ζύμη και η πάτα του τυριού και να είναι πιο γευστικό για να μην σκυραίνει με τον χρόνο. Μάλιστα. Για πείτε μου μετά τη δοκιμή, θέλετε να αγοράσετε το τυράκι που δοκιμάσατε? Το ξέρω το κριτικό. Αλλά εντάξει, είναι ακριβό. Τώρα θα μου πεις το καλό. Είναι και ακριβό. Είναι και ακριβό. Εντάξει, συμφωνώ. Γιατί πόσο έχει το κιλό? Τα 12 ευρώ είναι. Εδώ το ζακινθινό πόσο έχει το κιλό? Δεν ξέρω, δεν είναι από το ζάκι το κιλό. Α. Αυτό ήταν ένα. Ναι, παραπερίζω. Ορίστε, 12 και 70 είναι. Ορίστε κιλό. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για... Είναι ένα κιλό και... Ένα 200 κιλό. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ένα 60. Ναι, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε και μου επιτρέπετε να ανεβάσω στο κανάλι μου το βιντεάκι αυτό. Ανέβασα το βιντεάκι. Ευχαριστώ. Να σε διευκολύνω με τίποτα? Όχι, δεν έχω, δεν έχω. Όχι, άμα είναι το παιδιά κάτω, άρα να με ξεκλείσεις και τώρα... Πάμε. Λοιπόν, εμείς στο τυροκομείο ξεκίνησε το 1974 κάπως ερασιτεχνικά. Από λίγα εγωπρόβατα που είχαν ο παππούς μου και αρχίσαν και βγάλαν το τυρί. Σιγά σιγά εξελιζόταν
πήρανε περισσότερο γάλα, φτιάξανε ένα μικρό τυροκομείο και έτσι άρχισαν. Σιγά σιγά στην τοπική αγορά. Το 2006 λοιπόν φτιάξαμε μια μονάδα, Περσίφωνη, το οποίο μπορούσαμε να εξεργαζόμαστε γύρω στις 6 τόνους γάλα. Η δουλειά πήγαινε μια χαρά, μετά μεγαλώσαμε τη μονάδα το 14 για να μπορούμε να έχουμε παραγωγή στις 15 τόνους. Ο στόχος σας ποιος είναι? Ο στόχος μας από εδώ και στο εξής είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε τον ίδιο ζήλο και μεράκι, τα αγνά αυτά προϊόντα, τα οποία λέγονται κορφή. Και βρίσκονται? Βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλές δουλειές. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.